Το καλοκαίρι πλησιάζει, κυρίες και κύριοι. Και πού θα πάτε στην παραλία χωρίς Bluetooth ακουστικά? Δεν θα πάω, Μάικιους. Γιατί κύριος φέτος με έχει γαμίσει δουλειά και με κρατάει και μου έχουν κόψει όλες τις άδειες. Δεν έχει σημασία όμως. Τι κάνετε καταρχήν? Καλώς ήρθατε στην εκπομπή μας. Είμαστε πλήρως ανοιγμάτιστοι σήμερα, όπως βλέπετε. Όπως πάντα, ζητήσαμε στην GearBest. GearBest, φέρε μας κανένα δύο ακουστικά, κύριε φίλε, για τα προηγούμενα τους φιλοξενήνανε να δουν ένα καινούριο προϊόν. Είπαμε στη μήγα να χέσει και ξεκολλιάστηκε. Ως εκ τούτου, έχουμε για εσάς σήμερα 10 ακουστικά. Κάποια είναι wireless, κάποια είναι wired, wireful. Και θα τα τσεκάρει όλα το έμπειρο αυτή του Μικεκάη. Όλα για την party σου, σας. Για να δούμε, κλασικό bluetooth και hands free. Αυτό δεν είναι για, δεν είναι για μουσικές, ρε παιδί μου. Αλλά κοίτα το, it's fun. Σαν εικονίδιο στο desktop σου δεν είναι, μαλάκα. Σαν κάτι icon πάνω που κατεβάζεις. Το συγκεκριμένο, από ό,τι βλέπω, φορτίζει με ειδικό του dedicated φορτιστάκι. Οπότε προσοχή, μην το χάσουμε. Έχει και το κλασικό κλιπάκι του. Α, σωστό. Για είναι του businessman, για, για να το δούμε στο αυτάκι. Με το καλώδιο. Έλα μου, ναι, τέτοιο. Κοίτα, μόνο ότι είναι γαμό, φίλε. Τάκ. Είμαι πάρα πολύ business μας αυτή τη στιγμή. Ρε φίλε, αυτό που είχα απορούσα πάντα, πώς γίνεται το μικρόφωνο εδώ να πιάνει εμένα και γιατί να μην πιάνει, ας πούμε, εσένα. Πώς γίνεται αυτό. Έχουν κατευθυνσιακά μικρόφωνα αυτά τα πράγματα. Πιάνει τον ήχο και από τις δονήσεις που παίρνει το οστό του αυτού. Μέσα από τα κόκαλα. Ναι. Genius. Μ' ακούς? Ναι, σ' ακούω. Τώρα έχω μια μικρή επιστροφή της φωνής μου όμως. Για φύγε από το δωμάτιο. Α, εντάξει, τώρα δεν έχω καμία επιστροφή φωνής προφανώς. Περίμενε, μην κλείσεις, θα σε κλείσω εγώ με το κουμπί. Yes! Και μουσική. Γιατί με γύριζε, ρε φίλε. Ρε φίλε, γιατί γίνεται αυτό? Δεν έχει μουσική. Δεν έχει μουσική, ναι, είναι μόνο για κλείσεις. Είναι άλλο μόνο του Bluetooth αυτό. Ναι. Δεν είναι για να ακούς μουσική, είναι μόνο για headset. Είναι για, ναι, για headsetάκι. Είναι για άλλη αγορά. Still. It works. Πάμε λίγο σε πιο... Α, εδώ είμαστε. Sport Wireless High Fidelity Stereo Headphones Blue Multicolor Optional. Ναι, το ξέρουμε είναι blue και είναι όντως wireless. Έτσι, μπράβο, ξεκινάμε ωραία. Α, είναι το κλασικό έτσι καρδούλα σχήμα. Καρδούλα ήταν και τα δύο μαζί. Που θυμάμαι με τα περσινά τα... Xiaomi. Δε, να πάω να μυθεί, το λέω Xiaomi, ρε φίλε. Δεν μπορώ να. Ναι, ρε, μαλάκα. Δεν μπορώ να είμαι από αυτού του Xiaomi τύπου. You can't teach an old dog new tricks. Έτσι. Είναι πάρα πολύ απαλούλη. Είναι φτιαγμένο από αυτό το πλαστικό των σεξουαλικών βοηθημάτων που είναι έτσι ματ και πάρα πολύ απαλούλη. Αυτά έτσι μπαίνουν. Καλά, πώς τα ξέρεις εσύ αυτά τα πράγματα? Χρειάζεσαι σεξουαλικά βοηθήματα? Εντάξει, ρε φίλε, είχα πάει. Έχει τραυματιστεί στα κολεγιακά του χρόνια. Είχα πάει στο πρώτο Athens Erotica, ρε φίλε, τότε που είχε βγει και η βρώμα ότι θα ερχόταν η Λάνι Μπάρμπι. My ass! Ρωτήστε τις γονείς σας ποια είναι η Λάνι Μπάρμπι. Ήταν η μία καλύφα της εποχής. Ή μήπως ούτε η μία καλύφα είναι της μόδας πλέον. Επίσης, γιατί υπάρχει μόδα στο να τον παίζεις? Η μόνη μαλακία είναι η εξής. Έτσι όπως θα τρέχεις, άμα κάνει καμιά φορά έρχεται μπροστά. Ρε, μήπως πρέπει να το βάζεις από μπροστά. Αλλά μήπως πρέπει να το βάζεις από μπροστά, ρε Μικικάκιους, σας ακούω και ρωτάτε. Βεβαίως. Ο Λεβόν ήταν, sorry. Για καλή μας τύχη έχει και μικρότερα buds για τα μικρά πιούνια αυτιά μου, γιατί αυτά δεν ταιριάζουν ακριβώς. Πρέπει να βάλω τα πιο μικρά. Έχει τα κλασικά ανταλλακτικά μέσα. Καλό είναι να το αναφέρουμε γιατί πολλές φορές έρχονται και σκέτα. Βλέπω εδώ πέρα. Hey! Mini USB, micro. Ωραίο micro. That's a first, ακουμπήσαμε, φιληθήκαμε. Micro USB. Έχουμε και τις οδηγίες μας, οι οποίες είναι στα κινέζικα, είναι και στα αγγλικά, είναι και στα δύο. The key, ok. Είναι όλα σαφή. Ου, αυτό σου μιλάει στα αγγλικά. Pairing on. Κάνει ένα τεράστιο beep όταν σε προχωρεί από το προηγούμενο στο επόμενο. Για να δούμε, ήχο ελέγχεις. Ελέγχεις και ήχο, ωραία. Εντάξει, πλήρης απομόνωση τα πάντα. Αυτή τη στιγμή δεν ακούω τη φωνή μου. Βαράει σαν διάολος. Full μπασάκι. Η ποιότητα είναι... It's ok. Είναι μια χαρά, ρε φίλε. Ωραίο, λειτουργικό. Μ' αρέσει ο ήχος που βγάζει. Παρακατώ. Oh! Είναι απλώς ένα pouch. Ρε φίλε, αυτό μας ήρθε σαν δέμα μόνο του. Δεν είχε τέτοιο. Έτσι το πουλάνε. Έσκασε pouch, κανονικότατα. Δεν είχε, ξέρω εγώ, κάποιο τέτοιο. Αυτό είναι το κουτί. Ναι, fuck that. Πάντως, πάντα είμαι υπέρ των pouches. Αυτό είναι λίγο πιο κοντά σε μένα. Μοιάζουν με τα I love τα ακουστικά. Είναι αυτού του τύπου, δεν έχουν λάστιχο. Οχ, ναι ρε μαλάκα. Αυτά είναι. Μπαίνουν πιο εύκολα, είναι λίγο πιο άνετα. Έχουν και αυτό εδώ πέρα το controller, μια χαρά. Η φόρτισή μας είναι και αυτή micro USB, δεν έχει dedicated. Α, έχει τσιμπιδάκι. Έχει το τσιμπιδάκι, ρε φίλε. Ναι, για να πιάνει πάνω στην πλουζίστη και να μην πολύ κουνάει. Έτσι, κανονικά έχει μικρόφωνο για να δέχεται κλήσεις. Previous track, ωραία. Next track, volume, ωραία. Και πάμε για ήχο. Λείπει μπασάκι, για κάτσε να μπει στο ρεφρέν. Όπα, όχι. Παιδιά, συγγνώμη,
Αυτά είναι τρανζιστοράκι της γιαγιάς στο χωριό που παίζει εκκλησία. Absolutely not. Μετά έχουμε αυτά εδώ πέρα τα... έχουμε JBL για σας, bitches. Τι έγινε ρε μαλάκα, αναβαθμιστήκαμε JBL και By Harman, παρακαλώ. Interesting. Κάτι μου λέει ρε φίλε ότι αυτά θα είναι με... Δεν μου λέει, αυτά είναι wired. Ναι, αυτά είναι wired, φίλε μου. Είναι πολύ ωραία wired, έχω να πω. Δίχρωμο καλώδιάκι. Ναι, δίχρωμο καλώδι. Γενικά υπάρχει ένα μοτίβο διχρωμία σε πορτοκαλί μαύρο σε όλο το ακουστικό. Το καλώδιο είναι κλασικό καλώδιο ταλιατέλα για να μην μπλέκεται πάρα πολύ. Λίγο flat, σαν μακαρόνι. Σαν flat μακαρόνι. Ταλιατέλα δηλαδή. Ταλιατέλα. I like this. Αυτή εδώ πέρα η κλίση που έχουν είναι πολύ εργονομική. I like big buds. Τσακ! Ω ναι. Μ' αρέσουν όλα αυτά σε μικρολεπτομέρειες που δεν είναι ίσιο, δεν είναι τέτοιο, είναι λοξόμαλα. Και είναι στις 45 μοίρες αυτή η γωνία. Για αυτές τις λεπτομέρειες γουστάρετε το Μικεκάκιους unboxing. Και πάμε. Για να δούμε JBL. Ναι ρε μαλάκα. Πάμε και ένταση μεγάλη. Το κουμπάκι μας είναι μόνο play pause. Για να δούμε με διπλό κλικ. Σκυπάρει κομμάτι με διπλό κλικ, κομπλέ. Δεν έχει ένταση φίλε, πρέπει να ρυθμίσει την ένταση από το τηλέφωνο. Αλλά holy fucking shit, τι ένταση και τι καλή ποιότητα. Μέχρι στιγμής τα καλύτερα. Next! Ακούω στοιχήματα. Wireless ή wired? Πιστεύω ότι είναι wireless. Τι είπες? Wireless. Όχι, θα σου πω γιατί είναι Bluetooth. Αφού γράφει Bluetooth, ρε μαλάκα, αυτά είναι μεγάλα. Πρέπει να είναι τέτοια φάση και βλέπω εδώ πέρα TF, το οποίο σημαίνει παίζει να παίζει και καρτούλα. Πλέον έχουμε αρχίσει και κάνουμε predictions εδώ στο Μικεκάκιους unboxing. Για να δούμε. Μα είσαι επαγγελματίας. Έλα. Πάμε. I'm liking this very much. Μαλάκα, είναι τόσο 90s. Ναι, αλλά ταυτόχρονα ρε φίλε είναι. Παιδιά, συγγνώμη, πρέπει να το πιάσω. Με κερδίσανε πάρα πολύ. Και κοίτα εδώ, αυτό μαλάκα είναι πολύ σκληρό, αντιολισθητικό. Και έχει και λίγο μαξιλαρένια υφή. Μαλάκα, δεν το έχω ξαναδεί αυτό. Παίζει να κυκλοφορούσε το εμπόριο 48 χρόνια απλά επειδή εμείς το βλέπουμε πρώτο. Wow! Και περίμενε. Φόρτιση micro USB. Το δεξί είναι αυτό, το αριστερό είναι αυτό. Έλα ρε μαλάκα, τι λες τώρα. Πώς στάθηκε τώρα, σταυτή σου. Είναι απλά σφιχτά. Ανεβάζει αυτό στο κατάλληλο ύψος εδώ πίσω τη στέκα και ευθυγραμμίζει, φίλε. Ω μαλάκα. Κομπλέ. Κοίτα. Τα controls είναι ανάγλυφα και το καθένα έχει το σχήμα, είναι actual ανάγλυφο. Οπότε όντως με το δάχτυλο σου μπορείς να καταλάβεις ότι αυτό το μικρόφωνο βλέπω και έχει για τηλέφωνο. Έχει για τηλέφωνο, κανονικά. Στην πίσω μεριά του. Ναι. Να το microSD. MicroSD. Παίρνει γαμημένη MicroSD. Please να έχετε καλό ήχο, please να έχετε καλό ήχο. Please να έχετε καλό ήχο. Έχουν καλό ήχο. Φίλε, παρόλο που δεν είναι κονσερβάτα, παρόλο που απλά κουμπάνε στο αυτί σου, εκπλήσωμαι με το πόσο μπάσο περνάει. Εν τω μεταξύ, τα ακουστικά έχουν δική τους ένταση, η οποία είναι ανεξάρτητη από την ένταση του κινητού. Μπορείς να παίζεις και με τις δύο, το οποίο είναι φυσιολογικό γιατί παίρνουν και κάρτα SD. Play pause δουλεύει. Πολύ πρακτικό αυτό ρε φίλε, κακά τα ψέματα, είναι πολύ ωραίο. Όχι φίλε, ο ήχος είναι μια χαρά. Δεν είναι ό,τι καλύτερο, αλλά δεν είναι, πώς να το πω, δεν είναι αποθαρρυντικός. Αυτή είναι η λέξη. Πάμε στο επόμενο. Oh fuck, έχουν αδιόφωνο! Κράτησα λίγο πατημένο το off για να σβήσουνε. Μου είπε FM mode. FM mode. Αυτά είναι για να βγαίνεις για τρέξιμο. Μετά περνάμε σε κάτι που χρειάζεται λιγότερες μαντεψιές από εμάς και από εσάς. Γράφει wireless. Γράφει sport. Αυτό είναι σε actual κουτί που ανοίγει κουτένια. Ναι, παράξενο. Λοιπόν, φόρτιση micro USB, δεν είναι dedicated, μας αρέσει. Αυτά είναι λίγο πιο ακουστικά βαρικοίας φάση. Δεν ξέρω αν ήταν offensive αυτό που το είπα. Όχι. Αλλά δεν ήταν, έχεις αναποσπάθηση. Αλλά ούτως ή άλλως... ούτως ή άλλως δεν με ακούει κανείς! Πού θα με καταλάβουνε, κάτι δεν μου πάρει χαμάρι. Έχει αυτόματη μετάφραση στο Google από κάτω. Fuck, πάλι μας πιάσανε. Βάλτε από εδώ. Άμα έχεις piercing, εκεί το πουλο. Είναι ευμεγέθη, είναι από αυτά που τα φοράς και στέλνεις ένα μήνυμα στον κόσμο έξω, ξέρεις κάτι. Μην με ενοχλείς, μάνα. Δεν είναι τόσο μεγάλα όσο νομίζεις. Τα on-off που είναι. Τα on-off είναι δεξιά-αριστερά φάση. Α, έχουμε ένα κουμπάκι εδώ. Το οποίο είναι play pose και να δέχεσαι κλίση και έχουμε. Α, να τώρα μαλάκα το volume. Το volume είναι στο πάνω μέρος του αυτιού. Για κάτσα να δω. Okay. It's fine. Δεν έχει το άλλο το παπαράκι εδώ ενδιάμεσα που για έξτρα βάρος. Ναι. Όλη η μπαταρία εδώ μέσα και τα υπόλοιπα. Α, ναι ρε μαλάκα, σωστά. μαλάκα! Λοιπόν, έτοιμοι.
Θυμάσαι που λέγαμε κάτι για κουφούς. Αν θες να γίνεις τέτοιος, μην τα πάρεις, γιατί παίζουν πάρα πολύ δυνατά. Μπλαστάρουν τον κόλο τους χωρίς να παραμορφώνουν πάρα πολύ. Οπότε για να δούμε λίγο χαμηλή ένταση. Ω, είναι μες στη γλύκα ρε φίλε. Πάρα πολύ ωραίος ήχος. Pause, play, skip track. Όχι, αυτό είναι κλίση. Αυτό είναι κλίση. Διπλό κλικ είναι κλίση. Cool. Συνεχίζουμε με... Ρε φίλε, αυτά λένε και η ZZSC και κάτι μου λέει το σχήμα τους. Ρε Gearbest, μήπως μας ξαναστείλες τα ίδια. Για κάτι, περίμενε. Μου παίζει να είναι και ίδια με παλιά. Εμείς παρόλα αυτά θα τα κάνουμε για την παρουσία. Παρόλα αυτά τα παπάνια μας. Δεν το θυμόμαστε, οπότε θα τα ξανακάνουμε από την αρχή. Ναι, fuck that. Λοιπόν, αυτά είναι μάρκας XZ και μοντέλο Z. Oh, ναι. Ναι, θα μπορούσε λίγο καλύτερα γιατί το προτιμάς. Ναι, γιατί έχεις πετσοκόψει μετά. Εντάξει, είδες το πατικό βήμα, λέκα, αυτό δεν αστείευεται, μαλέκα, σκέφτεσαι και εγώ. Wired ή wired. Είναι wired, ρε φίλε, είναι τα έχουμε wired. Κάνει αυτά, γάμισε με. Κάτσε, μια και είμαστε εδώ, ρε φίλε, εδώ είμαστε, θα φορέσουμε. Όχι, κάτσε, δεν το κάνουμε σωστά, περίμενε. Μαλάκα μου, αυτά στα αυτιά μου κάθονται πολύ καλά, τσέκαρε τι κάνεις. Τα στρίβεις προς τα πάνω και επειδή έχουν μια φυσική τάση να πέφτουνε, κλακ, αυτή η μαλακία κάθεται εδώ. Αυτά, φίλε, έχω απορία να δω αν και κατά πόσο είναι noise cancelling. Οπότε, θα κάνουμε το εξής. Εδώ έχουμε τον Dyson ανεμιστήρα μας. Θα είναι μια πηγή λευκού παύλα ροζ στο ρίβο, δεν ξέρω και εγώ τι στο μπούτσο. Δεν με ακούς, ε. Ο, τώρα σ' ακούω. Όταν παίζει. Τώρα με ακούς, δηλαδή. Ακούς την αδιατρία, Θα σου πω τι κάνω. Το ακούω στην ελάχιστη ένταση. Το λέει ότι είναι noise cancelling. Το λέει ότι είναι. Έχει πάρα πολύ ωραίο μπασάκι, θα σου πω. Έχει αυτό το ωραίο μπασάκι επειδή ακουμπάει πολύ. Δεν ξέρω στο δικό μου αυτή. Εσείς που παίζετε πολύ μπάλα με ακουστικά θα το καταλάβετε. Έχει αυτό το κοκαλένιο το μπάσο. Αυτό. Δεν έχω καλύτερη περιγραφή. Είναι πάρα πολύ ωραία. Ο ήχος είναι φάμιλος των JBL που κάναμε πριν. Συνεχίζουμε με ένα mystery box. Τι να έχει εδώ μέσα, άραγε. Γράφει κζζ και από κάτω γράφει κζζ. Bluetooth adapter cable upgrade wire. Έλα ρε μαλάκα. Μισό λεπτό ρε. Περίμενε. Όχι, είναι απλώς ένα καλώδιο. Το οποίο σημαίνει, για να σου. Ναι. Νομίζω είναι αυτά, φίλε. Τα οποία. What the fuck, dude! Μαλάκα, αυτά κόβω το μπούτσο μου, τα ZS5. Τα έχουμε κάνει. Ναι, όχι, αλλά τώρα μας στείλανε να τα κάνουμε Bluetooth, ρε. Αυτό το μοντέλο είχαμε κάνει την προηγούμενη φορά. Τα wired. Και θεωρητικά. Συνδέει αυτό. Κλικ. Να μπήκε. Ωραία. Πού είναι το άλλο, ρε μαλάκα. Το ακουστικό. Ναι, ρε μαλάκα. Στα αυτή σου, μήπως. Το έχουμε στην κάμερα αυτό, έτσι το γράψω. Έλα. Αυτό είναι νέο ρεκόρ μαλακίας του Μικεκάκικης unboxing, μαλάκα. Μπράβο μου. Κλακ. Και φίλε μου, αυτά μόλις έγιναν wireless. Τσεκάρι, είναι και bendy το σήμα εδώ πέρα. Άμα θες το περνάς και πάνω από τα αυτή. Exactly. Φίλε ακροατή, αν αγόρασες αυτά wired και είναι κομπλέ και σ' αρέσουν και είσαι ικανοποιημένος, παίρνεις απλά ένα kit και τα κάνεις και wireless. Για να ακούσουμε. Ναι ρε φίλε. Και δεν μένει πίσω θόρυβος. Στις χαμηλές εντάσεις υπάρχει ένα της τελευταίας μπάσας νότας που έπαιξε, ξέρω εγώ. Για πάμε και με θόρυβο. Όχι. Normal, δεν ξέρω αν είναι active noise cancellation, αλλά ξέρεις, το passive noise cancellation που είναι αυτό εδώ πέρα λειτουργεί αρκετά αξιοπρεπώς. Πάρα πολύ ωραίος ήχος. Και τέλος, ρε φίλε. Και αυτά τα έχουμε κάνει. ZST δεν έχουμε κάνει τώρα, με δουλεύεις. Αλλά πάλι μπορεί να είναι η wireless εκδοχή τους. Εμένα δεν μου θυμίζει. Να ξέρετε, γενικά τώρα τελευταίοι ψυχανάγκες που βλέπουν μη και κακή σου unboxing με μισούν γιατί κάνω κάτι τέτοιες μαλακίες. Ναι, το έχει χαρακώσει άσχημα. Το έχω χαρακύρι μαλλιά. Πήγα να πω, το έχω χαρακύρι μαλλιά. Γενικά τα πάμε πάρα πολύ καλά σήμερα, όπως έχετε δει. 100% τα έχω ξαναδεί αυτά, ρε φίλε, αλλά μπορεί να είναι απλά άλλη έκδοση. Εγώ δεν τα θυμάμαι. Οπότε η φάση με το κεφαλικό έχει ένα point. Όχι, είναι wired. Είναι wired. Αυτά, φίλε, τα έχουμε κάνει! Όχι, ρε παιδιά, είχαν με carbon fiber εμφάνιση. Δεν είχαμε κάνει τέτοια. Έχουμε κάνει carbon fiber, μαλάκα. Τα ZST είναι. Μην με τρελαίνεις τώρα. Έχουν ωραίο σχηματάκι για τα δάχτυλά σου. Κοίτα πόσο είναι εργονομικά όταν τα πιάνεις και τα flap, τα φοράς μέσα. Κλατς! Ναι! Αυτά κουμπόσαν ωραία. Φίλε, αυτά είναι και noise cancelling. Τσέκαρα εδώ πέρα. Το λέει ξεκάθαρα. The headset can be loud, volume adjustment of this becomes fit ears head, an appropriate level. Let the ear be heard. Αφήστε το αυτή να ακουστεί επιτέλους. Βαλάκα, περίμενε. When surrounded by a large of sound occurs, the beginning will feel the sound is very noisy later. Εγώ θα τα αγόραζα μόνο και μόνο για να διαβάσω το manual. Ναι, βαλάκα, χωρίς φλάκα την υπέροχα. Και πάμε. Κοίταξε, καταρχήν είναι πάρα πολύ καλός ο ήχος. Είναι εφάμιλος των προηγούμενων.
No! Αυτά είναι όντως active noise cancelling, μαλάκα. Δεν ακούω τίποτα και είμαι. Να! Τώρα ακούω ελάχιστο. Γαμώ, μαλάκα. Δεν έχω ακούσει ποτέ από noise cancelling. It's nice. Παραδόξως ακούω ελάχιστο τον εαυτό μου τώρα που μιλάει, αλλά ας πούμε εδώ τίποτα. Για κάτσε τώρα που σιωπήνει το τραγούδι. Ω, μαλάκα, τόσο δυνατά είναι. Holy shit. Ναι. Είναι αλήθεια. Active noise cancellation τα συγκεκριμένα. Αυτά. Πάμε στα συμπεράσματα. Λοιπόν, decisions. Καταρχήν, να βγάλουμε κάποια πράγματα έξω. Εδώ. Παιδιά, μπορεί αυτό να έχει 3 ευρώ και 78 λεπτά. Είναι fucking σκουπίδι. Αν θες να πάρεις ένα κομψότατο pouch, πλήρως 3 ευρώ, πέτα τα ακουστικά και κράτα το pouch, μα το Θεό. Τόσο πολύ. Φίλε, αυτά είναι... Είναι χάλια, συγγνώμη, I'm sorry. Είναι πάρα πολύ εντυπωσιακό που έχουμε πλέον Bluetooth ακουστικά με 4 ευρώ, αλλά αντικειμενικά θα δείτε για ποιους λόγους αυτό δεν θα το πρόκειται. Ό,τι πληρώνεις παίρνεις. Ό,τι πληρώνεις παίρνεις, φίλε. Τα γύρι Κολόπουλο! Ας το είναι χαρούμενο, ρε μαλάκα. Τι ήρθε η Άνοιξη τώρα, γέννησε παιδιά και χαίρεται. Αυτό που με έχει εντυπωσιάσει πιο πολύ απ' όλα είναι αυτό. Όντως. Γιατί δουλεύει και χωρίς κινητό, μπορείς να βγεις κυριολεκτικά γυμνός με αυτό. Το και να έχεις... κάνεις συχνά να δούμε στον κόσμο. Ναι. Ό,τι μουσική θες την έχεις πάνω σου. Παίρνει SD κάρτα, έχει ραδιόφωνο, έχει το Bluetooth του, έχει μια χαρά ήχο. Είναι ωραίο, να πω κάτι. Εμένα αυτή η καγκουριά μου αρέσει και έχει καμένα 9 ευρώ. Αυτό θα το βγάλω έξω, δεν θέλω καν να το βλέπουν. Bon. Αυτό είναι καλό. Έμπαινα. Καλύτερος ήχος, no matter what the price, no matter the cost, no matter everything, αν σε νοιάζει μόνο ο ήχος και τίποτα άλλο, είναι ισοπαλία μεταξύ του JBL και αυτού εδώ πέρα. Αυτό κερδίζει οριακά. Αυτά ήτανε μεχ, δεν μ' αρέσουνε, ήτανε πάρα πολύ ξερά και... Δεν έχει κακή πλαστικούρα. Είναι οκ, okay, ρε φίλε, όχι, δεν ξέρω για την ποιότητα κατασκευή τους, μα λέγα, μα το Θεό, για κάτσε, μήπως είναι σούπερ αδιάβροχα, or some shit. Όχι, δεν είναι. Ναι, είναι κάτι, μα το Θεό. Όχι, φίλε, 14 ευρώ, όχι, δίνω ένα ευρώ λιγότερο και παίρνω η χάρα. Άλλα παίρνεις, τα KZ. Ή τα KZ, μαλάκα, αυτό. Τώρα, το πιο καλό όσον αφορά σχέσεις ποιότητας τιμής. Εδώ, μαλάκες, για 5 γαμημένα ευρώ δεν βρίσκεις καλύτερο ήχο σε γαμημένα ακουστικά. Είναι wired, προφανώς, αλλά είναι μαλάκα 5 ευρώ. Και, αν θες κάτι με Wi-Fi, Bluetooth και noise cancellation και μπλαστάρει σαν το διάολο, είναι αυτά τα δύο. Μπλαστάρει σαν το διάολο, ναι, ναι. Παιδιά, η απόφαση είναι δική σας. Πραγματικά, σας τα έχω ξεχωρίσει ανάλογα με τον ήχο, ανάλογα με την πρακτικότητα, ομορφιά, noise cancellation, τιμή. Σήμερα ήμασταν επαγγελματίες unboxers, αν μη τι άλλο. Και να πούμε για το emerging hi-fi super power που είναι και η Z, ε. Ναι, έτσι φαίνεται μαλάκες. Προφανώς βγάζει ποιοτικά, ναι. Μας τα στείλανε στην προηγούμενη φουρνιά, δεν τους δώσαμε τη δέουσα προσοχή. Αλλά μαλάκα, ειδικά αυτά τα δύο που τα είχαμε κάνει και την προηγούμενη φορά. Κακώς δεν τα πρόσεξα, είναι πάρα πολύ καλά. Οπότε παιδάκια, μέχρι την επόμενη φορά ήμουν ο Mikeyus, ήταν το Mikeyus Unboxing. Συνεχίστε να ακούτε μουσικάρες με καλό ήχο και ποιοτικό, γιατί όλοι είμαστε πλέον ευαίσθητοι σε αυτά. Μέχρι την άλλη φορά, σας φιλώ. Στο πέος. Όχι. Κάτι. Ρούφα το τρομπόγκς. Και στα ελληνικά. Το τρομπόγκς. Έβαλε και τόνους. Α, ναι, βάλε και ένα τόνο. Βάλε κανένα τόνο σε τρομπόγκς. Να το! Τόνος! Να το ρε μαλάκα! Τόνος ρε μουνό παρατόνος!